Είναι πολλοί, πάρα πολλοί, αυτοί που θα ήθελαν να πιάσουν στα χέρια τους αυτό το κινητό τηλέφωνο. Το Pathfinder ήταν από τους προνομιούχους που είχαν στη διάθεσή τους για λίγες μέρες το iPhone 4 της Apple. Ένα κινητό που όταν πρωτοκυκλοφόρησε, οι άνθρωποι έκαναν ουρές στα καταστήματα για να το αποκτήσουν. Μάλιστα, μερικοί από αυτούς ξενύχτησαν έξω από αυτά. Πρόκειται για ένα κινητό τηλέφωνο με καταπληκτική ποιότητα κατασκευής, άριστο hardware και αρκετά καλό software. Ποιος θα το πίστευε όμως πως τα φώτα της δημοσιότητας θα ήταν τόσο πολλά για το iPhone 4, όχι εξαιτίας των δυνατοτήτων και των χαρακτηριστικών του, αλλά κυρίως για μια δυσλειτουργία. Μια δυσλειτουργία η οποία παρατηρείται κατά τη διάρκεια της λήψης μιας κλήσεως και ανάλογα με το πόσο ο χρήστης κρατάει το ακουστικό. Το γεγονός ότι ήταν αρκετοί αυτοί οι οποίοι είχαν αγοράσει το iPhone 4 και παραπονέθηκαν για το σχετικό πρόβλημα, ανάγκασε τον πρόεδρο της Apple, τον Steve Jobs, να δώσει σχετική συνέντευξη. Ίσως η πιο αξιοσημείωτη αλλαγή στο νέο iPhone είναι η δραστική αλλαγή του βιομηχανικού σχεδιασμού. Η Apple φαίνεται να έχει αναθεωρήσει πλήρως τη στρατηγική της. Το iPhone 4 αποτελείται από τρία βασικά μέρη. Δύο λεία μέρη από ενισχυμένο γυαλί, καθώς και το πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλιβα που υπάρχει στις πλευρές. Η Apple έχει προσθέσει μικρές λεπτομέρειες, όπως τα volume buttons που διαχωρίζονται πλέον σε κυκλικά πιεζόμενα κουμπιά με την ένδειξη συν και πλην και εγκοπές στο μεταλλικό πλαίσιο που χρησιμεύουν στη βελτίωση των ράδιο συνδέσεων. Στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου υπάρχουν τα νέα κουμπιά έντασης ήχου, ένας επανασχεδιασμένος διακόπτης mute και μια μικρή εγκοπή προς τη βάση της μονάδας. Στη δεξιά πλευρά είναι η υποδοχή micro SIM και μια άλλη εγκοπή στο κάτω μέρος και επάνω στην κορυφή, το κουμπί power και sleep, υποδοχή ακουστικών, μια άλλη εγκοπή και ένα νέο μικρόφωνο μείωσης εξωτερικού θορύβου. Σε γενικές γραμμές, δεν είχαμε πρόβλημα με την κάμερα του iPhone, η οποία όχι μόνο τραβάει πολύ ωραίες φωτογραφίες, αλλά ο συνδυασμός του επεξεργαστή α4 και του λειτουργικού συστήματος επιταχύνουν σημαντικά τον χρόνο που χρειάζεται για γρήγορες λήψεις, οι οποίες τώρα είναι σχεδόν στιγμιαίες. Επίσης, υπάρχουν επιλογές για ψηφιακό zoom 5x και οι βασικές on-off και αυτόματες ρυθμίσεις για το flash. Είναι βέβαια αρκετά λιτές και θα θέλαμε μερικές βασικές επιλογές ακόμη, όπως ρυθμίσεις ισορροπίας λευκού και άλλα. Αλλά ας μην ξεχνάμε πως μιλάμε για την Apple. Ευτυχώς το App Store είναι ασφυκτικά γεμάτο από εφαρμογές που βελτιώνουν το ενσωματωμένο software της κάμερας. Στα γραφικά έχουν γίνει αλλαγές, αφού πλέον το κύκλωμα καλείται να διαχειριστεί 960x640 pixel, αλλά παρόλα αυτά είναι ταχύτατο και αυτό φάνηκε ιδιαίτερα με τους χάρτες του Google. Η μνήμη flash στο μοντέλο της δοκιμής ήταν 16GB. Και εδώ δίκαια κάποιοι θα ισχυριστούν γιατί. Και θα έχουν δίκιο. Επίσης, αναβάθμιση έγινε και στα πλαϊνά πλήκτρα, ενώ η εισαγωγή της micro SIM δεν δέχεται της γνωστού μεγέθους SIM, γίνεται από τη δεξιά πλευρά με καρφίτσα. Το iPhone 4 ενσωματώνει την τελευταία έκδοση του λειτουργικού OS 4 της Apple. Πρόκειται για ένα multitasking-like λειτουργικό σύστημα με αρκετές βελτιώσεις και επιπλέον χαρακτηριστικά, όπως παραδείγματι το FaceTime για βιντεοκλήσεις, η καλύτερη διαχείριση φακέλων και μηνυμάτων και άλλα πολλά. Το μεταλλικό περίβλημα του iPhone 4 αποτελεί ουσιαστικά την εξωτερική του κεραία. Η δυσλειτουργία εμφανίζεται όταν ο χρήστης πιάσει με το χέρι του και καλύψει με την παλάμη του την κάτω αριστερή πλευρά του κινητού. Και πράγματι, η κίνηση αυτή μπορεί να οδηγήσει μέχρι και στη διακοπή μιας κλήσης, αν το σήμα της περιοχής δεν είναι δυνατό. Το πρόβλημα με τη λήψη σήματος φάνηκε να υφίσταται σε σχέση με τις γραμμές έντασης που φαίνονται στην οθόνη του κινητού. Όμως στην πράξη, στη διάρκεια των δοκιμών και πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, που ίσως να οφείλονται και στο δίκτυο, δεν αντιμετωπίσαμε σοβαρό θέμα. Αν με ρωτούσατε αν θα αγόραζα το iPhone 4, η απάντηση είναι όχι. Πρώτον, διότι δεν έχει έρθει ακόμα στην Ελλάδα. Στις 30 Ιουλίου θα κυκλοφορήσει σε ακόμα 17 χώρες, όχι όμως και στη χώρα μας. Στη χώρα μας αναμένεται να έρθει περίπου στα τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου. Δεν αποκλείεται μέχρι τότε το πρόβλημα να έχει λυθεί. Προσωπικά πάντως πιστεύω πως δόθηκε πολύ μεγάλη έκταση σε αυτό το πρόβλημα, το οποίο μάλλον είναι περισσότερο ψυχολογικό και λιγότερο ουσιαστικό. Από το iPhone 4 μας άρεσε πάρα πολύ η ποιότητα κατασκευής. Επίσης, η ταχύτητά του τόσο στις εφαρμογές όσο και στο ίντερνετ, καθώς επίσης και η νέα του κάμερα που φτάνει τα 5MP, ενώ μπορεί να κάνει λήψεις βίντεο 720p. Δεν μας άρεσε η σχετικά μικρή μνήμη αποθήκευσης που φτάνει τα 16GB, καθώς επίσης και αυτή η επιμονή της Apple να μην υποστηρίζει εφαρμογές flash. Θα περιμένουμε λοιπόν με ανυπομονησία πότε θα έρθει το νέο iPhone και στην Ελλάδα. Όταν με το καλό έρθει, τότε θα επανέλθουμε με νέα αξιολόγηση.